Εξαιρετικά κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της άτυχης 21χρονης από τα Χανιά, φοιτήτριας στην κτηνιατρική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία λίγο αφότου είχε επιστρέψει στον τόπο των σπουδών της από τα Χανιά που είχε επισκεφθεί τους δικούς της, έπεσε θύμα τροχαίου στην Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από οδηγό γιοταχή, ο οποίος μετά την παράσυρσή της την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Τόσο εξαφανίστηκε, δεν υπήρχε αυτό. Εδώ που ερχόταν στον δρόμο έκανε τέτοια. Άλλο δρόμο ήταν άδειος, δεν είχε κίνηση τίποτα. Μια μισή ώρα, ναι. Η κοπέλα προφανώς πήγε να περάσει στον δρόμο, δεν την πρόσεξε με αυτό, του χτύπησε τα μάξι. Χτύπησε πολύ, πολύ το πρώτο ήταν πάρα πολύ δυνατός. Την ώρα που το πολύωρο θρίλερ για τον εντοπισμό του δράστη βρισκόταν σε εξέλιξη, η οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας σε κατάσταση σοκ ταξίδευε για τη Θεσσαλονίκη, με το νεαρό κορίτσι σε κρίσιμη κατάσταση να βρίσκεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και να έχει ήδη υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, μεταξύ άλλων και στο κεφάλι. Δεν σταματεί, μόνο τη χτυπάει εδώ μπροστά και κάνει αναστροφή και την ξαναπατάει και φεύγει. Βγήκε κόσμος έξω. Εννοείται, όλοι βγήκανε ρε παιδιά. Εδώ μιλάμε, ακουγόταν, μιλάμε ότι ο άνθρωπος έκανε μανούβρες, πώς το λένε. Κάγκουρα ήταν ο άνθρωπος. Σοκαρισμένη η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει την τραγωδία που ζει λίγες ώρες αφότου είχε αποχαιρετήσει το παιδί της από τα Χανιά. Είναι ένα πανέμορφο πλάσμα μέσα και έξω. Η χαρά της ζωής πραγματικά. Ήταν το όνειρό της η κτηνιατρική. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συμβαίνει. Ελπίζουμε σε ένα θαύμα. Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καμάρας, στη 1:20 τα ξημερώματα της Τρίτης. 21χρονη προσπαθούσε να περάσει το δρόμο. Ο οδηγός του γκρι οχήματος την παρέσυρε και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης πρώτα χτύπησε με το αυτοκίνητο την κοπέλα, μετά δύο παρκαρισμένα οχήματα και στη συνέχεια έκανε όπισθεν για να κάνει αναστροφή και πάτησε ξανά την κοπέλα, όπου και έφυγε, αφήνοντάς την αβοήθητη. Έτρεχε πολύ, την χτυπάει κάπου εδώ μπροστά, την αφήνει, κάνει στροφή, αναστροφή και ξανατυχτυπάει, ξαναπατάει και πάει να φύγει. Αυτό. Οι αρχές από την πρώτη στιγμή εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη πριν παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Κάποιες ώρες μετά το τροχαίο, το γκρι όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο, χωρίς πινακίδες και με σπασμένο παρμπρίζ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πριν την έξοδο για Νεάπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση των πινακίδων του οχήματος αποτέλεσε το δυνατότερο στοιχείο για τη διασταύρωση των στοιχείων του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το όχημα δεν ανήκει στον ασυνείδητο οδηγό. Ανήκει σε ένα 44χρονο Έλληνα, ενώ ο οδηγός φέρεται να είναι 30χρονος Αλβανός, που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, είχε συλληφθεί και αποφυλακιστεί υπό όρους. Το ανθρωποκυνηγητό επεκτάθηκε μάλιστα και εκτός Θεσσαλονίκης, καθώς πήξαν εικασίες ότι ο 30χρονος, που μέσα στο όχημα την ώρα του τροχαίου είχε μαζί του μια κοπέλα, θα έκανε προσπάθεια να διαφύγει προς την Αλβανία.